Πώς ήρθατε, κύριε Μαντά. Καλό πρωινό να έχετε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Και καλημέρα και στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιάρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Θέλω, κύριε Μαντά, να ρωτήσω το εξής. Αν πραγματικά αυτό το οποίο λένε αντιπολιτευόμενοι ισχύει, δηλαδή αναγκάζεστε να κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία και να οδηγηθούμε σε προκαταρκτική επιτροπή, σε σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι πρέπει να συσταθεί αυτή η επιτροπή. Άρα είναι αναγκασμένη και η κυβέρνηση να συμφωνήσει. Μα τι λέτε, δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτό ότι η ανάγκη φιλοτιμία, με την εξής έννοια. Εμείς θα πάμε αυστηρά με τον κανονισμό και τους νόμους. Δεν θα κάνουμε κανενός τύπου άλλη διαδικασία παρά τη μόνη διαδικασία η οποία προβλέπεται. Αυτή λοιπόν η διαδικασία προβλέπεται απολύτως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε. Το να μελετάμε ενδελεχώς ό,τι υπάρχει από τη δικογραφία που αρχίσαμε να την μελετάμε όλοι από τότε που δόθηκε στη Βουλή, είναι φυσιολογικό πράγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Κύριε Μαντά, δεν είναι επιλογή, για παράδειγμα, δεν θα ήταν επιλογή να αποσταλεί ο φάκελος πίσω στην τακτική δικαιοσύνη, να συνεχίσει αν την έρευνα και στη... ακολούθως να αποσταλεί εκ νέου στη Βουλή? Κοιτάξτε, εγώ όσο έχω διαβάσει από τον κανονισμό και τις διαδικασίες, δεν νομίζω ότι υπήρχε θεσμικά τέτοιος τρόπος. Με αυτή την έννοια, ο μόνος θεσμικός τρόπος ήταν αυτός. Ήταν η σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής, και για να πω και κάτι επιπλέον σε αυτή, ναι, σε αυτή τη φάση, η οποία είναι προφανές ότι στις αρχικές της συνεδριάσεις θα δει, αν θέλετε, τα όρια της. Θα δει δηλαδή απολύτως τι μπορεί να εξετάσει ή όχι. Αλλά το κρίσιμο θέμα, κύριε Σκάλκο, για να το πω αυτό, είναι ότι όλα αυτά τα έχουμε στη χώρα μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που κάποιοι τον φτιάξαν έτσι. Διότι σε όλες τις υπόλοιπες πολιτισμένες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, χώρες, ναι, δεν υπάρχει αυτή η περίπλοκη διαδικασία, και οι πολιτικοί, όταν εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια διαδικασία τέτοια, πηγαίνουν ως απλοί πολίτες κατευθείαν εκεί που πρέπει να πάνε. Πάντως, πριν πάω στον κύριο Τσιάρα, θα μπορούσα να σας πω ότι θα υπήρχε η δυνατότητα και η παρούσα Βουλή να είναι αναθεωρητική, υπό την έννοια αν οι προηγούμενοι που ήσασταν συμπολιτευόμενο κόμμα, ήσασταν στην κυβέρνηση, μπορούσε να κάνει τις διεργασίες τους, ώστε η παρούσα Βουλή να αναθεωρήσει αυτό το νόμο. Και η παρούσα Βουλή μπορεί να ετοιμάσει την επόμενη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει προετοιμασία. Αυτό είναι βέβαιο, αυτό είναι βέβαιο, και επίσης από ό,τι γνωρίζω, βέβαιο φαίνεται ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συγκλίνουν πλέον σε αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Τσιάρα, υπάρχουν δύο θέματα. Ένα θέμα το οποίο έθεσε στην κατακλείδα του ο κύριος Μαντάς.